λόγια. Θανάση, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, κύριε Πολιτευτές Άγγελε, ευχαριστώ πολύ για όλα και τα διαδικτυακά. Με άλλους έχουν διαδρομές πιο μεγάλες, πιο μικρές. Θέλω να πω ότι η εμπειρία δεν αγοράζεται. Κερδίζεται σύν το χρόνο. Και άρα εδώ πέρα έχετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολεμήσει, προσπαθήσει, παλέψει, δρώσει. Και εγώ το σέβομαι αυτό. Και δεν διαγράφεται αυτό. Είτε μιλάμε για ένστολους, αξιωματικούς, στρατηγούς, αρχηγούς κλπ. Είτε μιλάμε για επιχειρηματίες, είτε μιλάμε για επαγγελματίες που το άφησαν. Με ποιο λόγο? Για την αγάπη για τη χώρα, για να ασχοληθούν με τα κοινά. Είτε μιλάμε για ανθρώπους που έκαναν καριέρα στην ελληνική αστυνομία και έδωσαν αίμα. Είτε μιλάμε για τους πολίτες οι οποίοι βιώνουν μια μεταπολίτευση στην οποία υποσχεθήκαμε πράγματα και λειτουργήσαμε εντελώς διαφορετικά από αυτό το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε τώρα ότι είναι πραγματικότητα. Και εξηγούμε τι εννοώ. Αφήνω όλη την Ελλάδα στην άκρη και μιλάμε για την Πάτρα και την Αχαΐα. Αυτή η πόλη έχει λιμάνι. Στρατηγικό πλεονέκτημα, υπό Θουκυδίδης, όποια πόλη, χώρα βρέχεται από νερό. Τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα. Έχει. Δύσκολο κόσμο, είστε δύσκολοι άνθρωποι. Δύσκολοι άνθρωποι, το συζητάω. Δηλαδή, φαγωνόμαστε μεταξύ μας, είμαστε σε αυτό πρωταθλητές. Αλλά με επιχειρηματικό δαιμόνιο, με ψυχή, με άλλο αέρα που επικοινωνούν με τις γύρω χώρες, με την Ιταλία, που κόσμο πάει και έρχεται, που απονοήσαν κουλτούρα ευρωπαϊκή, που απέδειξαν και στα δύσκολα ότι μπορούν. Είναι αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, η κρίση έχει χτυπήσει. Ειδικά το εμπόριο από τη δεκαετία του 80. Ήμουν εδώ πέρα στη δεκαετία του 90 και το είδα, το έζησα. Ψάχνουμε να βρούμε γιορτή και σχόλη για να ψωνίσει ο κόσμος. Τι μας δείχνει αυτό όμως? Μας δείχνει ότι κάπου την πήγαμε την περπατησιά μας λάθος στη μεταπολίτευση. Λάθος. Ενδεχομένως δεν ήταν μακέτο αυτό το έργο. Λάθος την πήγαμε. Γιατί υποσχεθήκαμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να το τα φέρουμε. Ότι θα διορίσουμε τον ίδιο νύφη, το γαμπρό, την αδερφή, το παιδί του κλπ. Και θα τους κουβαλήσουμε ως τι? Όχι ως ανθρώπινες μονάδες, όχι ανθρώπινες ψυχές, όχι προσωπικότητες. Ως τι? Ως ψηφαλάκια. Μ' αφήνει παγερά αδιάφορο. Είναι πολύ μακριά από τη δική μου νοοτροπία. Δεν θα ήθελα κανένα να με ψηφίσει επειδή του βόλεψα το παιδί του. Αντιθέτως, και άφησα τα τρία άλλα απ' έξω. Και κορόδεψα το γαμπρό του. Και δεν έβγαινα τηλέφωνο για τον επόμενο. Και κρυβόμουν στο τέλος. Και ήμουν άεργος επαγγελματίας ενδεχομένως της πολιτικής και άρα εξαρτώμενος από αυτό. Και άρα σε κάθε δύσκολη στροφή της διαδρομής να βάλω την υπογραφή μου για να επιβιώσω εγώ και η οικογένειά μου. Και κάνοντας κοινωνική πολιτική με δανεικά, που είναι ό,τι πιο πρόστιχο υπάρχει. Υπογράφει και δίνει λεφτά σε κάποιους συμμέτερους, λίγους, συνδικαλιστές ή οποιουσδήποτε και ενεχειριάζει τη ζωή των παιδιών σου και των εγγονών σου και των γενεών που έρχονται. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι τα βαζιλίκη. Και αυτό είναι στη μεταπολίτευση. Όχι τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τολμώ να πω για να είμαι ειλικρινής ότι επηρέασε και ακούμπησε και εμάς. Και πιστέψαμε ότι αν αλωτριωθούμε, αν κάνουμε αυτά που βλέπουμε, αν μοιάσουμε με αυτούς που ενδεχομένως τα υπόσχονταν όλα, θα πάρουμε μερίδα ή κομμάτι από την εξουσία, από τη δύναμη, από τη θέση. Σας διαβεβαιώ ότι δεν κάνει θέση τον άνθρωπο. Ότι ο άνθρωπος κάνει τη θέση. Και άρα αυτού του είδους την εξουσία δεν την έχουμε ανάγκη, δεν τη χρειαζόμαστε και δεν τη θέλουμε, γιατί οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξαρκες καταστροφές. Κάτι το οποίο βλέπουμε και βιώνουμε όπως εξελίχθηκε τελικά. Ότι εμείς, και μπορεί να ακούγεται παλαιομοδίτικο από έναν νέο άνθρωπο, είμαστε πολύ περήφανοι για την παράδοσή μας. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι κάτι πολύ εξαιρετικό το να έχεις οικογένεια, το να πηγαίνεις στην εκκλησία, ότι είναι θεσμός στα πανεπιστήμια σου, όχι για κλωτσοπατινάδια.